Της αμέσως εμείς θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Καμπάνη, για ένα θέμα που αφορά τις παράκτειες περιοχές στο Δήμο Χερσονήσου. Κύριε Καμπάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Έχουμε μία σημαντική εξέλιξη. Βέβαια, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ξεκίνησε η καταγραφή της κατάστασης της ακτογραμμής στο Δήμο Χερσονήσου. Δηλαδή... Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ πραγματικά μιλάμε για μια καταστροφή. Άλλο ήταν που πήγαμε και τα είδαμε από κοντά και άλλο όπως τα βλέπαμε ολότελα από τις ειδήσεις και από την τηλεόραση, από εσάς και από άλλους συναδέλφους. Εκεί η φύση είχε την ευκαιρία να αντιδράσει στην πίεση την οποία υφίσταται. Ξέρετε, οι ανθρωπογενείς παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί στο να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην φύση πάνω. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο προκάλεσε πλημμύρες. Τα ποτάμια λοιπόν και τα ρέματα της περιοχής έκαναν όχι μία εκδίκηση, δεν θα το λέγα εκδίκηση, το λέω εγώ αντίδραση της. Αντίδραση που προκάλεσαν. Και έτσι ήρθαν και εκτόνωσαν στην παραλία μία μεγάλη ροή υδάτων, νερού, όπως επίσης και μια μεγάλη ροή φερτών υλών. Ναι. Και βεβαίως πίσω από αυτά όλα και αρκετή ρήπανση, πολλή ρήπανση θα έλεγα. Αυτό λοιπόν που κάναμε ήταν να πάμε εποπτικά, παθητικά λοιπόν, να δούμε τι έχει συμβεί και να κάνουμε και μια περιοδική επίσκεψη σε κάποια χρονικά διαστήματα από την πρώτη φορά, ώστε να δούμε πώς αυτό, σε αυτή την κατάσταση η φύση θα έχει αντιδράσει. Θα έχει δημιουργήσει δηλαδή μια διαδικασία επανόρθωσης. Εκεί παρατηρήσαμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Πέραν από τις καταστροφές που υπάρχουν, το οποίο δεν είναι και βέβαια η δική μας αρμοδιότητα, μέσα στο περιβάλλον μας αφορά, είδαμε διάφορα πράγματα που είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα, αν μπορέσω και κάνω share την οθόνη μου, να σας δείξω μια εικόνα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα την βλέπετε. Βέβαια τη βλέπουμε. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι το ποτάμι αυτό πρέπει να είναι στην περιοχή εκεί στο... Αυτό πρέπει να είναι στο Κουβοχώρι νομίζω. Εκεί Γούρνες Κουβοχώρι. Εκεί πρέπει να είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν βλέπετε ότι το ποτάμι εδώ πέρα κατέβασε πάρα πολλές φερτές ύλες. Και έτσι δεξιά και αριστερά της εκβολής του έχει δημιουργήσει δύο αναχώματα πέρνα από την ακτογραμμή η οποία ήταν υφιστάμενη πριν από το φαινόμενο. Και βλέπετε λοιπόν πάρα πολύ χαρακτηριστικά σε μια πάρα πολύ μικρή κλίμακα μερικών μέτρων το πώς το κύμα μπροστά από αυτά τα αναχώματα σπάει. Βλέπετε λοιπόν το άσπρο, ενώ δεξιά και αριστερά από το άσπρο το κύμα απ' έξω καθώς έρχεται, ενώ δεν το αφήνει να φτάσει να χτυπήσει την παραλία. Έτσι. Μα όταν κάνουμε ένα κυματοθράφστη, ένα νύφαλο κυματοθράφστη, μια προσάμωση για να προστατεύσουμε την ακτογραμμή, αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Να βρούμε ένα μηχανισμό της φύσης, το οποίο να κάνει την εκτόνωση του κύματος να γίνεται λίγο πιο έξω και να μην φτάνει τόσο δυνατό στην παραλία. Και να το έτσι με αυτόν τον τρόπο να την προστατεύσουμε. Και να σας το δείξω και σε μια εικόνα έτσι πολύ εκπληκτική από ψηλά. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι στην εκβολή πραγματικά έχει πολύ τοπικά. Έτσι, δημιουργείται ένα παράλληλο φαινόμενο, όπως θα το δείτε και λίγο παρακάτω αν πάτε προς την πάνω μεριά της εικόνας, ανάμεσα στους πρόβολους που υπάρχουν. Ότι και εκεί πέρα έχουν πετύσει λίγο να σπάει το κύμα πιο έξω από το να φτάνει πάνω στο τυχείο. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις είναι ενδιαφέρουσες. Είναι ενδιαφέρουσες. Έκανε κάτι που το ψάχνουμε. Ο άνθρωπος έβαλε το χεράκι του σε αυτή την καταστροφή. Δυστυχώς το έχει βάλει το χεράκι του. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς το θέμα των επιστημόνων το πώς και γιατί το έβαλε. Είναι συμπέρασμα πάντως. Πάντως είναι συμπέρασμα ότι πιέζεται η φύση πάρα πολύ εκεί πέρα. Κανείς πρέπει να σέβεται τα ποτάμια. Είναι ένα βασικό και τα ρέματα είναι ένα βασικό θέμα. Πρέπει να προσέχει πάντα την πλημμυρική του ζώνη, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα υπάρξει το ακραίο καιρικό φαινόμενο με ακραία βροχόπτωση και έτσι αυτό θα πρέπει όλο το νερό να μεταφερθεί προς την θάλασσα. Έτσι. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι σιγά σιγά να κατεβάσουμε και ένα μικρό καινούργιο υποβρύσιο που έχουμε, να πάρουμε εικόνα. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε γιατί υπήρχε πάρα πολύ θέμα. Να δούμε γιατί βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας, γι' αυτό το λόγο.
Θα δούμε πρώτα απ' όλα αν έχουν υποστεί πίεση, γιατί έχουμε οι υποδομές, όπως ξέρετε, συνήθως κατασκευάζονται να προστατεύονται από την απέξω πίεση, από το κύμα που έρχεται απ' έξω. Ναι. Θα δούμε λοιπόν αν η έντονη ροή έχει προκαλέσει πρώτα απ' όλα κάποιες επιβαρύνσεις στις κατασκευές, στις θεμελιώσεις, εκεί στις βάσεις κτλ. Τι πιστεύετε από την εμπειρία σας, θα έχει συμβεί αυτό? Τι να σας πω, πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Πρέπει να το δούμε. Θα κάνω λοιπόν μια τέτοια απλή παρατήρηση. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον θα είναι να δούμε και τι σκουπίδι έχει φτάσει στις περιοχές αυτές, γιατί βεβαίως έχει κατέβει πάρα πολύ. Θα δούμε, να δούμε ας πούμε πηγές, είπανση από πλαστικά πιθανόν που έχει προκύψει κλπ. Το παράκτιο περιβάλλον σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί, κύριε Καμπάνη, τι πιστεύετε εκεί στην περιοχή? Κοιτάξτε, έχουν μεταφερθεί πάρα πολλές φέρτες ύλες, έχουν μεταφερθεί πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία είναι βυθισμένα, αυτά που δεν μπορέσαμε να δούμε λόγω της θολούρας. Όμως έχουν κατεβεί και πολλά επιπλέοντα σκουπίδια τα οποία έχουν πάει και έχουν συσσωρευτεί. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχω καμιά φωτογραφία εδώ πέρα εύκολη, αλλά ας πούμε έχουν πάει και έχουν συσσωρευτεί όλα μπροστά από τα τυχεία εκεί, όπως είναι η πρόβολη, όπως ήταν η πρόβολη στην εικόνα που σας έδειξα, και δημιουργούν μια έξτρα προστασία και αυτά, να πει κανείς. Μέσα στο αρνητικό βλέπει έτσι με ένα πολύ απλοϊκό τρόπο ότι δημιουργούν και κάποια θετικά. Δηλαδή η φύση έτσι είναι πάντα. Κάτι παίρνει, κάτι δίνει. Κύριε Καμπάνη, εσείς θα ολοκληρώσετε αυτές τις εναέρειες και υποβρύχες λήψεις. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Θα προκύψουν κάποια συμπεράσματα? Μετά τι κάνουμε? Θα είναι χρήσιμα αυτά τα συμπεράσματα, διότι θα καταλάβουμε πώς η φύση αντέδρασε στο ακροκαιρικό φαινόμενο, στην υφιστάμενη ανθρωπογενή παρέμβαση στην περιοχή, ναι, και στην ακτογραμμή πάνω βεβαίως, και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς του, να δούμε τη συμπεριφορά του και έτσι να έχουμε μια εικόνα για το πώς κανείς θα μπορούσε να αποκτήσει εκεί ανθεκτικότητα στην περιοχή, με τη μέτρα, με τη μέσα. Έχουμε άλλα παραδείγματα με πληγήσεις περιοχές τις οποίες έχετε μελετήσει κατά το παρελθόν? Ήταν η πρώτη φορά στην οποία αποφάσισαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και έχει ήδη ενδιαφέρον. Να σας πω, ήμασταν κλεισμένοι και μέσα λόγω του lockdown. Ναι. Οπότε ήταν και μια ευκαιρία για μας να δραστηριοποιηθούμε ξανά στο πεδίο και να μην χάνουμε έτσι την ευελιξία μας. Ας ελπίσουμε να μην γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές. Χειμώνα διανύουμε, καιρικά φαινόμενα ακραία πιθανότατα να εκδηλωθούν. Τι γίνεται σε αυτές τις υποδομές που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρηθεί, κύριε Καμπάνη? Θα είναι ευχής έργο να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αλλά κανείς πρέπει να το περιμένει. Αυτά τα ακραία φαινόμενα έχουν αρχίσει να είναι πιο συχνά στην παρουσίασή τους, να είναι πιο έντονα. Αυτό είναι η απόρρεια της κλιματικής αλλαγής. Λειτουργεί με έναν κατά μέσο όρο που λέμε, και αυτό που βλέπουμε είναι χαρακτηριστικό. Μικραίνει η συχνότητα εμφάνισης τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων, μεγαλώνει η έντασή τους. Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τα συμπεράσματά σας εδώ να τα σχολιάσουμε και να τα αναλύσουμε. Πολύ ευχαριστώ. Στην Κρήτη TV, με μεγάλη χαρά. Ό,τι συμπεράσματα έχουμε είναι στη διάθεσή σας, στη διάθεση του κόσμου να τα βλέπει και να τα ακούει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και από τον.